Μπορεί ξυλόσωμα να είναι ο πλέον οικονομικός πλέον τρόπος θέρμανσης, ωστόσο ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς ελοχεύει κάθε στιγμή εάν χαλαρώσει η προσοχή μας, όπως με τον πιο τραγικό τρόπο απέδειξε ο θάνατος των τριών παιδιών στη Μεσορόπη Καβάλας που πάγωσε όλη τη χώρα. Οι ξυλόσωμες, όπως γνωρίζουμε και είναι κοινώς αντιληπτό, έχουν επεκταθεί πάρα πολύ ως χρήση θέρμανσης των πολιτών για ευνόητους λόγους. Από εκεί και πέρα πρέπει να προσέχουμε κάποια πράγματα σε σχέση με τη χρήση τους. Ξεκινώντας από το άναμα που λέμε της ξυλόσωμπας. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε έφλεκτα υγρά, τα οποία είναι πτυτικά, όπως είναι το ινόπνευμα και η βενζίνη. Κάποια τέτοια υγρά δημιουργούν αέρια, τα οποία μπορεί να είναι και εκρηκτικά και αναφλέγονται πάρα πολύ ακαρία. Σε μια τέτοια περίπτωση, αν δεν προσέξουμε και χρησιμοποιήσουμε ένα τέτοιο υγρό, υπάρχει ο κίνδυνος απότομης ανάφλεξης, να εκτιναχθούν κομμάτια ή ακόμα και μέρος του υγρού επάνω στα ρούχα μας, επάνω στην οικοσκευή, στα έπιπλα, να μην προσέξουμε, κάποια φιάλη βενζίνης ή κάποιο φιαλίδιο ενοπνεύματος να αναφλεγεί, να έχουμε έκρηξη, με αποτέλεσμα να κάψουμε το σπίτι, στη χειρότερη περίπτωση να καούμε και εμείς. Αυτό όσον αφορά την έναυση. Χρησιμοποιούμε το προσάναμα, το δαδί που λέγανε παλαιότερα ή τα τυποποιημένα προσανάματα του εμπορίου, για να είμαστε ασφαλείς στο άναμα. Από εκεί και πέρα, όταν έχει ανάψει η φωτιά και θέλουμε να προστατεύσουμε την κατοικία μας και εμάς από την ξυλόσωμπα, θα πρέπει πέριξ αυτής και κάτω από αυτή να μην έχουμε, για παράδειγμα, χαλιά, κουρτίνες να εφάπτονται. Επίσης, να έχουμε ενημερώσει τα παιδιά ότι δεν μπορούν να ακουμπάνε πράγματα επάνω, τα παιχνίδια τους. Εμείς όταν θα θέλουμε να στεγνώσουμε κάτι, να το βάζουμε σε μία απόσταση από την ξυλόσωμπα και όχι επάνω, διότι κάλλιστα μπορεί να μας απασχολήσει κάποιος, να χρειαστεί να βγούμε από το σπίτι, να ξεχάσουμε το ρούχο επάνω που το βάλαμε κακώς, να αναφλεγεί και να καεί το σπίτι. Πόσο μάλλον να υπάρχουν και άλλοι μέσα που δεν μπορούν από μόνοι τους, μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι, να λειτουργήσουν σε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Άρα λοιπόν έχουμε καθαρό το μέρος από κάτω και γύρω από την ξυλόσωμπα. Οπωσδήποτε. Ιδιαίτερη προσοχή όμως θα πρέπει να δώσουμε και στο μπουρί, το οποίο πάντα θα πρέπει να είναι καθαρό. Οι σωλήνες αυτοί θα πρέπει να περνάνε από σημεία όπου θα είναι αδύνατο να έρθουν σε επαφή με κάποια κουρτίνα. Δεν θα πρέπει να ακουμπάνε, για παράδειγμα, στο ραμποτέ που έχουν πολλά σπίτια, σε ξύλινες επιφάνειες. Θα πρέπει οι επιφάνειες όπου περνάνε και μπορεί να έρθουν σε επαφή να είναι από άκαυστα υλικά. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το μπουρί, θα πρέπει να καθαρίζεται, οι σωλήνες δηλαδή της ξυλόσωμπας θα πρέπει να καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών επιχειρηματιών και επιχειρήσεων που τα εμπορεύονται, ώστε να μην συγκεντρώνεται εσωτερικά του σωλήνα εθάλη, η οποία κάποια στιγμή θα αναφλεγεί. Η ανάφλεξη της εθάλης, της συγκεντρωμένης μέσα στους σωλήνες, εγκυμονεί κίνδυνο να πεταχτούν σπίθες από την τελική έξοδο της καπνοδόχου, αυτές οι σπίθες να πάνε σε κάποια τέντα, να πάνε σε κάποιο άλλο αντικείμενο να θέσουν φωτιά ή να υπερθερμάνουν εσωτερικά τους σωλήνες, με αποτέλεσμα αυτοί να μεταδώσουν εύκολα τη φωτιά σε κάποιο αντικείμενο μέσα στο σπίτι. Την υπερθέρμανση λόγω εσωτερικής φωτιάς μέσα στους σωλήνες δεν την θέλουμε. Είναι βασικά απλά πράγματα τα οποία πρέπει να τηρούμε και από εκεί και πέρα δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι ως προς την χρήση της ξυλόσωμπας. Σε ό,τι αφορά στο σβήσιμο της ξυλόσωμπας, αυτό θα πρέπει να γίνει από μόνο του με κλείσιμο της πόρτας που υπάρχει συνήθως στις συσκευές, ώστε να σταματήσει η παροχή αέρα και κατ' επέκταση η τροφοδότηση της φωτιάς. Και προσοχή, ποτέ δεν σβήνουμε τη φωτιά με νερό, ιδιαίτερα σε συσκευές από μαντέμι, το οποίο κινδυνεύει να σκάσει.